Τα κάνα. Πήγανε πάρα πολύ καλά. Έχουμε όμως εσύ. Άντε και του χρόνου πάλι. Και ακόμα καλύτερα. Και του χρόνου. Μακάρι και οι δύο ομάδες ελληνικές. Αύριο. Τι αύριο. Αύριο. Ξαναπαίζουμε. Eurovision, εσύ, Ελένη. Μαρία, Ελένα, και πια. Δεν έχω παρακολουθήσει καθόλου. Καθόλου, ε. Καθόλου. Ούτε εσύ, ε. Ο Τάσος μας κάνει τρομερή εντύπωση. Καθόλου. Καθόλου, πολύ δεν έχουμε παρακολουθήσει. Μόνο εμείς οι δύο γέροι παρακολουθήσαμε. Είναι και λίγο low profile, νομίζω, η ελληνική συμμετοχή φέτος. Δεν έχει γίνει αρκετό promotion όπως γίνεται άλλες χρονιές και μαθαίνουμε τα τραγούδια κλπ. Η Μαρία Ελένη Κυριάκου είναι πάρα πολύ καλή. Αξιοπρεπές. Η φωνή της πολύ καλή, αξιοπρεπές. Περιμένουμε, αν μη τι άλλο, συγκρατημένα να περάσουμε. Η αντίδραση είναι πως πήγες, ότι πήγες σε ταβέρνα στη Λούτσα. Πώς ήταν νόστιμα, αξιοπρεπέστατα. Ψάρια μας, ταρτά μας, πάρα πολύ ωραία. Κάτσε μου, Κατερίνα. Πήγε η κοπέλα, έκανε δύο πρόβες. Ναι, τη... πόσες να κάνουμε. Στη μία καλύτερη από την άλλη. Φόρεσε αυτό το πολύ ωραίο ασημένιο φόρεμα, ναι, πολύ ναι, ωραία φωνή φόρεμα. Και τα πραγματικά, τα προγνωστικά. Α, μ' αρέσουν και τα μαλλιά ίσια, καλύτερα από ναι, 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 ναι. Σε... Είναι πιο... Και πιο μοντέρνα. Πιο φρέσκα, πιο σημερινά. Ρε, σεμνή, ακριβώς. Μετρημένη, με τη φωνάρα της, πάει εκεί. Έχει μπει στα προγνωστικά, θα περάσουμε τον ημιτελικό. Α, νόμιζα το έλεγες μπίστα. Μεγάλη εξέλιξη, να πάμε στο τελικό. Είμαστε τώρα 7η, 8η από τους 10. Μην τα ακούς αυτά, σε παρακαλώ. Εκεί, οριακά. Προς τα κάτω. Αλλά η φωνή, άμα θες να ακούσουμε και λιγάκι από την πρόβα. Ναι, 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 για μάντι, για μάντι. Πάρω μια γεύση. Πότε γίνεται ο ημιτελικός? Αύριο το βράδυ στις 9 είναι. Ωραία. Ο ημιτελικός που συμμετέχει η χώρα μας. Ωραία. Και άλλες πολλές, φαντάζομαι. Ναι. Από αυτές τις χώρες που συμμετέχουν αύριο μαζί με εμάς. Μάλιστα. Έχουμε κάποιες που φαίνεται ότι είναι σίγουρα δυνατές και θα είναι μέσα. Πες ρε Δημήτρη, εσύ. Που, εγώ. Ειδικά εγώ για την Eurovision. Πέρασε και από την Eurovision. Ρε εσύ, Ελένη, εδώ είχαμε τους ειδικούς. Υπάρχει η Ρωσία. Η Πολίνα Γκαγκάρινα. Η Πολίνα Γκαγκάρινα, αν ήταν να πατήσει το φεγγάρι, θα ήταν καλή η Γκαγκάρινα. Η Πολίνα Γκαγκάρινα λέγεται η κοπέλα. Δεν την ξέρει ποια μου θυμίζει τόσο άσπρη που είναι. Πώς τη λένε αυτή που παίζει στο Game of Thrones? Α, βέβαια, βέβαια. Η Εμίλια Κλάρκ, η Καλύση, η Ντενέρη. Η Καλύση, ναι. Η Γκαγκάρινα θα γκαγκαρίσει πάνω, αλλά δεν τη βλέπω να περνάει. Λυπάμαι που σε στεναχωρώ. Μα αφού του λε, μην λε εσύ την Ελιάνα, δεν την νοιάζει, δεν το ξέρει το θέμα. Ο Γρηγόρη λέει ότι. Όχι, στο Γρηγόρη το λέει η Ελιάνα, δεν έχει δρόμο. Όχι, δεν έχει δρόμο. Όχι, εμένα με ενδιαφέρουν τα γόρια γι' αυτό, αλλά δεν πειράζει. Η Πολίνα Γκαγκάρινα είναι από τα πρώτα φαβορή. Του Γκαγκάρινα τι του είναι. Λόγω φωνή, λόγω τραγουδιού, λόγω εμφάνιση στο πακέτο όλο. Τι ρε Γρηγόρη. Αξιοπρεπέστατη. Έχει πολύ δυνατή φωνή και ένα τραγούδι πραγματικά μπαλάντα. Για πάτε λίγο play, Ελένη. Είναι πολύ όμορφη. Ένα τραγούδι πραγματικά μπαλάντα. Λες και είναι κομπλιμέντο το μπαλάντα. Πολίνα Γκαγκάρινα. Να σε πάω στο Βέλγιο που παίζει αυτό το πράγμα έχει τρελαθεί. Πρέπει κάπως να με βοηθήσει. Βγάλτε το. Μετά. Ναι. Γιατί όταν χτυπάει το κινητό μου που δεν το έχω εδώ, χτυπάει ξαφνικά και το iPad. Είναι... Έχω κάνει κάτι που δεν το ξέρω. Ναι. Με κάποιο τρόπο πρέπει να μου το σταματήσει. Το πιο αστείο ήταν που πήγες να το σκούσεις. Μήπως είναι η Πολίνα η Γκαγκάρινα. Πώς κρίνει τώρα. Τώρα από εκεί το στρογγυλό. Το σώπασες. Θα μου το λίγο ξεσυγχρονίσετε μετά. Επιμένει. Συγγνώμη, υπάρχει άνθρωπος που δεν ξέρει ότι κάνει εκπομπή μια άλλη ώρα. Ναι, να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο, να τον κερδίσουμε. Και υπάρχουν και αυτοί που δεν φαντάζεσαι. Κάπου πήγε το μυαλό μου. Στην Πολίνα την Γκαγκάρινα. Λοιπόν, βγάλτε την Γκαγκάρινα και πάμε σε άλλο. Έχουμε να πούμε.